Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγη ώρα ξεκινά το καθοριστικό για τη χώρα μας Eurogroup, στο οποίο αναμένουμε τις αποφάσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, αλλά και το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Σήμερα βιώνουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου για την Ελλάδα, τόσο κυριολεκτικά καθώς την 21η Ιουνίου, το θερινό ηλιοστάσιο, αλλά και μεταφορικά καθώς από τις αποφάσεις του κρίσιμου Eurogroup, το οποίο ξεκινά όπως πολύ σωστά είπε σε λίγες ώρες, αναμένεται να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα κινηθεί το μέλλον της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Το Eurogroup λοιπόν ξεκινάει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σήμερα, τουλάχιστον σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε στα χέρια μας, και αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες, καθώς είναι στο τραπέζι το καυτό θέμα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Υπάρχει και το θέμα βέβαια της ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης, αλλά θεωρούμε, με δεδομένο ότι η ελληνική πλευρά έχει ολοκληρώσει και τα 88 προαπαιτούμενα που απαιτούνται, ότι αυτό θα κλείσει ακριβώς, ότι είναι μάλλον προς το τυπικό πολύ σωστά, ώστε και τυπικά να καθαρίσουμε, να τελειώσουμε από τα μνημόνια, να ολοκληρωθεί και αυτό το μνημόνιο να περάσουμε στη μεταμνημονιακή εποχή. Τώρα το τι θα σημαίνει αυτή η μεταμνημονιακή εποχή θα το δούμε κατά πάσα πιθανότητα σήμερα με έναν αστερίσκο, κάποια ίσως τα πιο ακαθόδη θέματα να φτάσουν να συζητηθούν και στο επόμενο Eurogroup της 12ης Ιουλίου. Επιθυμία πάντως να υπάρχει μια συμφωνία σήμερα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Ελλάδα έχει στον πλευρό της και την Κομισιόν και τον ESM, καθώς οι επικεφαλής με δηλώσεις τους έχουν καταστήσει σαφές ότι υπάρχει καλή διάθεση για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ακόμα και η έκθεση βιωσιμότητας του ESM λέει ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να είναι βιώσιμο. Από την άλλη, σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε κάθε φορά χωρίς τον ξενοδόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την γερμανική πλευρά, η οποία συνεχίζει να εκφράζει τις επιφυλάξεις της. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να υπάρχει αρκετή κόντρα στις κουβέντες για την Ελλάδα, όμως από την άλλη πλευρά οι πηγές από την Ελλάδα μας διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα όσον αφορά το ζήτημα αυτό, ότι ούτως ή άλλως κάτι θα πάρει η Ελλάδα αναφορικά με το χρέος, το οποίο είναι κάτι το οποίο και το περιμένουμε και το οποίο περιμένει και η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει πολιτικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μένει να δούμε όμως τι θα είναι αυτό το κάτι και κυρίως με ποιες προϋποθέσεις θα το πάρει. Τι θα σημαίνει δηλαδή αυτό για τη μεταμνημονιακή εποχή σε επίπεδο εποπτείας, σε επίπεδο ελέγχου αποφασισμού, σε επίπεδο νέων δεσμεύσεων που θα πρέπει να αναλάβει η ελληνική πλευρά, κυρίως όσον αφορά το μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, αλλά σίγουρα δεν θα πάρει μια απλή ρύθμιση του χρέους χωρίς να δώσει και αυτή τίποτα, χωρίς να δώσει κανένα αντάλλαγμα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτά δεν αναμένονται να είναι σκληρά δημοσιονομικά, πέρα από αυτά που έχουν ούτως ή άλλως ψηφιστεί. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Ελλάδα θα μείνει σε ένα καθεστώς αυστηρής εποπτείας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο θα είναι και συνυφασμένο με τις αλλαγές για το χρέος. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τα ξημερώματα, αύριο τα ξημερώματα, όταν θα έχουμε και την τελική απόφαση ή τουλάχιστον το κείμενο του Eurogroup, το οποίο θα δίνει το καμβά των συζητήσεων και το που θα κινηθούμε το αργότερο, όπως είπα και πιο πριν, στο Eurogroup της 12ης Ιουλίου.